Στελέχη της πρώην κίνησης των 58 ανακοίνωσαν από τη Θεσσαλονίκη τη δημιουργία της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την Ενότητα της Κεντροαριστεράς. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά πέρσι τον Οκτώβριο με την Πρωτοβουλία των 58 είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία με τα προβλήματα που είχαν προκύψει στα πολιτικά σε αυτήν την Επιτροπή δεν προχώρησε τόσο καλά όπως γνωρίζετε. Συνεχίσαμε ως Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την ΕΙΑ, Δημοκρατική Παράταξη στις Ευρωεκλογές, και πλέον λειτουργούμε ως Επιτροπή Πρωτοβουλίας της Θεσσαλονίκης για την Ενότητα της Κεντροαριστεράς. Πολιτικός μας στόχος αυτήν την περίοδο είναι να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει πέρσι αυτόν τον καιρό. Να προχωρήσουμε στην ενοποίηση αυτού του πολιτικού χώρου που είναι ακόμα κατακαιρματισμένος. Και έχουμε αποφασίσει ήδη να συμμετάσχουμε στις διαδικασίες της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης. Κύριος κορμός αυτής της διαδικασίας είναι το ΠΑΣΟΚ και συνεργαζόμαστε με διάφορες πολιτικές ομάδες και πολιτικές και προσωπικότητες και έχουμε αυτόν τον σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουμε μια εκδήλωση την προσεχή Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, με τίτλο, με θέμα τις προοπτικές της κεντροαριστεράς και της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης. Δεν είναι εκδήλωση των διαδικασιών της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης που οδηγούν στο συνέδριο που έχει σχεδιαστεί να γίνει τον Ιανουάριο του 2015. Και ομιλητές θα είναι ο Παντελής Καψής, ο Χρόνης ο Μακρίδης, ο Νίκος ο Μπίστης, ο Κυριάκος Πιερακάκης και η Ντόρα Τσικαρδάνη. Οι περισσότεροι έχουν δουλέψει, έχουν εργαστεί πολιτικά στο πλαίσιο της ΕΙΑΣ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά έχουμε και η Ντόρα Τσικαρδάνη είναι εκπρόσωπος από τους μεταρρυθμιστές για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη της κίνησης του Λικούδη και θα συζητήσουμε το πρόβλημα που έχουμε, πώς να συναντηθούμε όλοι μαζί με τις διαφορετικές μας θέσεις πολλές φορές. Γιατί προτάσουμε την ενότητα. Γιατί αν δεν βρεθούμε όλοι μαζί να συζητήσουμε, δεν θα βρούμε κοινή λύση που είναι ζητούμενο για να υπάρξει αποτελεσματικότητα ενός πολιτικού υποκειμένου στον χώρο της κεντροαριστεράς. Τα στελέχη της Επιτροπής συναντήθηκαν με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Χρόνη Μακρίδη. Επίσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η παράμετρος της τοπικότητας. Νομίζω δηλαδή ότι στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε να συνεισφέρουμε, έχουμε και ανθρώπους και πρωτοβουλίες και είναι απαραίτητο μια τέτοια προσπάθεια να μην είναι, τουλάχιστον να μην ταυτίζεται με πρωτοβουλίες στην Αθήνα ή από την Αθήνα, αλλά να δοθεί μια τοπικότητα στο πλαίσιο της Βόρειας Ελλάδας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή η δική μας δραστηριοποίηση έχει στόχο αυτή τη γεωγραφική περιοχή με αυτούς τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, με αυτούς τους πρωταγωνιστές που έχουμε και στοχεύουμε όσο το δυνατόν να μπορέσουμε να καταφέρουμε να τους κινητοποιήσουμε έτσι ώστε να πάρει μια πανελλαδική χρειά η όλη προσπάθεια. Τι σας κάνει να είστε αισιόδοξοι ότι αυτή η προσπάθεια θα επιτύχει όταν οι προηγούμενες δεν έχουν επιτύχει? Είναι αυτό το σημείο της τοπικότητας που λέτε, ποντάρετε εκεί? Όχι απαραίτητα. Νομίζω ακριβώς ότι είναι το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή η ίδια η ανάγκη υπαγορεύει αυτή τη στιγμή να είμαστε αισιόδοξοι. Η ίδια η ανάγκη του κατακερματισμού ή μάλλον η ίδια η κατάσταση του κατακερματισμού αυτού του χώρου αυτή τη στιγμή μας δημιουργεί όλη την αισιοδοξία έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούμε για την επανένωσή του. Είναι θέμα ανάγκης. Ο κύριος Σεβαστιάδης συμπλήρωσε πως το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή είναι η πρωτοβουλία για την ενότητα της κεντροαριστεράς να μην αποτελέσει εκλογικό σχήμα όπως η ΕΛΙΑ, αλλά να αποτελέσει κομματικό οργανισμό. Το θέμα είναι να μην είναι εκλογικό σχήμα. Άμπαξ και είναι πάλι ένα εκλογικό σχήμα όπως και ήταν και η ΕΙΑ, δυστυχώς δεν θα είναι αποτελεσματικό, δεν θα πείσει. Το ζητούμενο είναι να προχωρήσουμε σε αυτήν την συμπαράταξη ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά πολιτικού οργανισμού. Να μην το πω κόμμα, γιατί ως συμπαράταξη δεν μπορούμε να αναιρέσουμε, να καταργήσουμε τα υπάρχοντα κόμματα και κατανοείτε τι θέλω να πω. Αλλά να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε μια πιο στέρεη βάση για να μπορέσει να πείσουμε τον κόσμο, τους πολίτες.
Ούτως ή άλλως πρόκειται για συλλογικές διαδικασίες που αυτή τη στιγμή τρέχουν και όταν πρόκειται για συλλογικές διαδικασίες δεν είναι ούτε μια επιτροπή, ούτε ένα κόμμα αυτός που θα... Είναι μέσα από το διάλογο και μέσα από τη διαδικασία βγαίνουν και οι στόχοι και οι μορφές και τα περιεχόμενα. Οπότε είμαστε στη διαδικασία.